το σουρώνουμε για να μην έχει τίποτα σκουπιδάκια, τρίχες και αυτά. Το βράζουμε στους 65 βαθμούς και όταν κρυώνει το γάλα στους 36 με 37 βαθμούς αναλόγως την εποχή, ρίχνουμε τη μαγιά. Αυτό κάνει μία πήξη, η οποία η πήξη αυτή κάνει το γάλα σαν γιαούρτι. Το κόβουμε μετά, από μισή ώρα, από μικρά τετραγωνάκια και το βάζουμε σε φόρμες. Στη φόρμα που μπαίνει, φεύγουν τα υγρά του, το γυρίζουμε, φεύγουν τα υγρά του και μένει το συμπαγιαστηρί. Το οποίο το αλατίζουμε και την άλλη μέρα το γυρίζουμε από την άλλη μεριά, το ξαναλατίζουμε. Αφού μείνει κάποιο καιρό και βγάλει τα υγρά του εκτός ψυγείου, μετά μπαίνει στην άλμη και μένει εκεί να οριμάσει. Τώρα τι είναι η μαγιά? Η μαγιά είναι τα στομάχια από τα κατσικάκια ή από τα αρνιά. Δηλαδή όταν θυλάσει το κατσίκι ή το αρνί, το πρωτόγαλα της μάνας μαζί με τα αντισώματα που παίρνει ο οργανισμός του, παίρνει, δημιουργεί και τα ένζυμα, τα οποία είναι τα υπεύθυνα για την πήξη του τυριού. Λοιπόν, αυτό πίζει στο στομαχάκι του, έχει κάτι μικρά, σαν φραουλίτσες μικρές, κάτι κομματάκια σαν τυρί στο στομάχι, τα οποία ευθύνονται για την πήξη του τυριού αυτά. Αυτά όταν παίρνουμε το στομάχι, όταν σφάξουμε το κατσίκι, το κρεμάμε εκεί, με λίγο αλάτι, ξεραίνεται και μετά από κάποιο διάστημα το διαλύουμε με νερό και με αλάτι, γίνεται ένα μείγμα σαν γάλα, το οποίο ρίχνουμε μια μικρή ποσότητα από αυτό μέσα στο ανάλογο γάλα. Δηλαδή ανάλογος πόσο γάλα έχουμε, τόσο ποσότητα. Και αυτό είναι εκείνο που πίζει το γάλα, έτσι γίνεται το τυρί. Τα τυριά που τρώμε όλα έχουν αυτή την προέλευση.